Μετά από 4,5 χρόνια προετοιμασίας κυκλοφόρησε το τελευταίο συγγραφικό πόνημα του Ιωάννη Κορνιλάκη. Πρόκειται για μια διατριβή 800 σελίδων που παρουσιάζει και σχολιάζει επιστολές του Ιωάννη Καποδίστρια. Για πρώτη φορά μετά από 180 χρόνια η φωνή του κυβερνήτη επιτέλους μπορεί να μιλήσει σε κάθε ελληνική καρδιά. Γιατί? Γιατί πολύ απλά κάποιοι δεν φρόντισαν αυτή η φωνή να φτάσει σε κάθε ελληνική καρδιά τα τελευταία 180 χρόνια. Στο βιβλίο πραγματοποιείται μεταξύ άλλων και μια ιστορική αναδρομή που συνδέει τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο Βυζαντινό αυτοκράτορα, με την εποχή του Ιωάννη Καποδίστρια. Βγάζουμε τις επιστολές του Καποδίστρια και μέσα σε αυτό το έργο περιλαμβάνονται 137 και μάλιστα με έναν κοιμηλιακό τρόπο, γιατί αφού μας πήρε 4,5 χρόνια να κάνουμε γραμματοσυρά με το γραφικό του χαρακτήρα, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος ανοίγοντάς το βλέπει την ίδια την πένα του Καποδίστρια. Δίνεται η ευκαιρία στους Θεσσαλονικείς να μάθουν και αυτή την τεράστια προσωπικότητα του Γιάννη Καποδίστρια, που εμείς εδώ και 6-7 χρόνια περίπου αγωνιζόμαστε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας σε δύσκολες μέρες που ζει η πατρίδα μας, για να προβάλλουμε αυτό το τέλειο πρότυπο ηγέτου που, όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, ότι είναι επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας η προβολή ενός προτύπου ηγέτου για τους σημερινούς πολιτικούς. Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου Ιωάννης Καποδίστριας, ο Άγιος Πολιτικής, οργανώθηκε από τη Γενική Οργάνωση Θερμαΐδες. Η σημερινή εκδήλωση είναι στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των Θερμαϊδών και είναι μια σημαντική ημερομηνία, γιατί σήμερα είναι τα 560 χρόνια, είναι η επέτειος, η μαύρη επέτειος βέβαια για τους Έλληνες, των 560 ετών από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Γι' αυτό επιλέξαμε τη σημερινή ημερομηνία. Αυτές οι επιστολές είναι περισσότερο επίκαιρες παρά ποτέ σήμερα σε μια Ελλάδα που ταλανίζεται και ταλαιπωρείται πολύ, πρώτα απ' όλα από εμάς τους ίδιους τους Έλληνες. Οι Θερμαΐδες δημιουργήθηκαν το 2003 στη Θεσσαλονίκη, είναι παράρτημα των Αθηνών. Η δράση είναι μεγάλη και σημαντική στην πόλη μας. Βοηθάμε παιδί και γυναίκα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκδοση, συλλεκτική, και χαιρόμαστε που και τα νέα μέλη των Θερμαϊδών έχουν έρθει εδώ και έχουν αγκαλιάσει την εκδήλωση. Πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Στο βιβλίο φιλοξενούνται συνολικά 137 επιστολές.